Πάντα λέω απολαμβάνουμε τις συνομιλίες μας με τον συνονόματο φίλο Παναγιώτη Μανολάκο από το catalyst.gr. Εντάξει, και γείτονα από την Άρτα καταγωγή, βιοπορίζεται στην Αθήνα βεβαίως, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχουμε πολλά πράγματα, κοινές αναφορές. Λοιπόν, όσοι παρακολουθείτε τα μέσα ενημέρωσης, βλέπετε μια προσπάθεια επικοινωνίας του catalyst.gr για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερώτημα, μάλλον να συζητηθεί. Αν λύνεται το πρόβλημα των ενοικίων, υπάρχει μια πρόταση 5 σημείων του Think Tank από το The Catalyst και νομίζω πως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το μοιραστούμε και εμείς, γιατί ανήκουμε στις περιοχές και η Λευκάδα νομίζω και η Πρέβεζα και όλο το τουριστικό τόξο το οποίο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, η αλήθεια είναι. Για να συζητήσουμε με τον φίλο Παναγιώτη, να του πούμε καλή χρονιά, να τον καλησπερίσουμε στον Prisma 91,6. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε εδώ, φίλε Παναγιώτη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που συζητάμε θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Αυτή την πρόταση τη γνωρίζω. Έχουμε μιλήσει αρκετές μέρες πριν βγούμε. Μου έχει στείλει όλο το υλικό, τα πάντα όλα. Πάμε λίγο να την βάλουμε σε βάσεις κατανοητές για τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μιλάμε για τα ενοίκια. Η χώρα μας ξαφνικά βρίσκεται στο Θεό. Δεν μπορείς να βρεις σπίτι να μείνεις. Στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Ακόμα ένας επικουρικός γιατρός που έρχεται δεν έχει που να μείνει. Όταν είχαμε το ΤΕΙ και πάλι τα νοικιάζαμε στο Airbnb. Πιστεύεις, να ξεκινήσουμε με αυτό, ότι καταλυτικός παράγοντας όλης αυτής της αλλαγής ήταν το μοντέλο του Airbnb? Νομίζω ότι είναι δύο οι καταλυτικοί παράγοντες, αν θέλουμε να δούμε τα αίτια. Ο πρώτος παράγοντας είναι η πολύ μεγάλη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας μέσα στη δεκαετία της κρίσης. Δηλαδή, αν δει κάποιος τους αριθμούς, περίπου από το 2008 έως το 2022 κατασκευάστηκαν λιγότερα από τα μισά σπίτια που είχαν κατασκευαστεί την περίοδο 2001-2007 ή την περίοδο 1991-2000. Δηλαδή, μιλάμε ότι μέσα σε μία 14ετία κατασκευάστηκαν λιγότερα σπίτια από ό,τι είχαν κατασκευαστεί μέσα σε μία 7ετία ή σε μία δεκαετία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οπότε, για να ξαναγυρίσω λίγο πίσω, να το πω λίγο πίσω, το αντιμετωπίζουμε γενικά ως ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι υψηλή η ζήτηση, είναι χαμηλότερη η προσφορά, οπότε η τιμή ισορροπίας, όπως τα λέγαμε σε κλασικά οικονομικά, βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Σε δυσβάστακτα όρια για τους περισσότερους πολίτες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι πράγματι είναι και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την περιφέρεια, γιατί τα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να κάνουμε χαρτογραφήσεις το Airbnb συνήθως μας βγάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Αλλά αρχίζει να σκεφτεί κάποιος ότι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, όχι σε όλη την Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, είναι περίπου 11.650 καταχωρημένα διαμερίσματα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι 11.650 διαμερίσματα βγήκαν από την προσφορά της μακροχρόνιας και μπήκαν στη βραχυχρόνια, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ενοίκια στη μακροχρόνια ενοικίαση. Ταυτόχρονα έχουμε αρκετά κλειστά διαμερίσματα και μειώνεται με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο η προσφορά. Ενώ έχουμε, χωρίς να θέλει κάποιος να υπερβάλλει ή να μειώσει οτιδήποτε, την τελευταία πενταετία και 12.500 σπίτια ή διαμερίσματα τα οποία πωλήθηκαν μέσω της Golden Visa. Ναι. Κάτι ναι, που μειώνει ακόμα περισσότερο την προσφορά και τη διαθεσιμότητα για τη μακροχρόνια ενοικίαση. Να διευκρινίσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι η Golden Visa, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα μέτρο που υιοθέτησαν και άλλες χώρες που είχαν μνημόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, για να πάρει, έσοδα το κράτος. Η Golden Visa, το κράτος έπαιρνε πολύ λιγότερα έσοδα. Η Golden Visa όμως ήταν ένας τρόπος μέσα στην κρίση να πωλούνται ακίνητα και κυρίως να πωλούνται ακίνητα σε πολύ υψηλές τιμές. Δηλαδή, η Golden Visa είναι η διαδικασία όπου ένας κάτοικος χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αγορά ενός ακινήτου 300.000 παλιότερα, 500.000 αν θυμάμαι τώρα, ναι, ή με τη μίσθωση, τη χρονομίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια του ακινήτου, θα μπορούσε να πάρει αυτό που λέμε Golden Visa, δηλαδή μια βίζα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόταν δηλαδή κάποιος από την Κίνα, από το Πακιστάν, από την Ινδία, από την Αφρική, από την Νότια Αφρική, από τη Βραζιλία, έχοντας τα χρήματα ο άνθρωπος, αγόραζε ένα κίνητο, έπαιρνε την Golden Visa και έπαιρνε την πραγματικότητα την ελεύθερη είσοδο και διαμονή και διακίνησή του και τον τρόπο να κινείται στην Ευρώπη για μια ολόκληρη πενταετία.
Μάλιστα. Αυτό ήταν η Golden Visa. Ήταν ένας τρόπος έτσι ώστε ακριβά κινητά να πουληθούν μέσα στην κρίση. Το υιοθέτησαν και άλλες χώρες, πολλές από αυτές επαναχωρούν πλέον. Επαναχωρούν, νομίζω είναι και ένα αίτημα της αντιπολίτευσης να επαναχωρήσει η χώρα. Παρόλο που αύξησε το ποσό. Το αύξησε το ποσό, θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έκανε την κίνηση αυτή η κυβέρνηση και το αύξησε το ποσό. Νομίζω όμως ότι η λογική, και εδώ θα το πούμε σε δύο επίπεδα, η λογική, η τεχνική, δηλαδή το να πουληθούν ακίνητα τα οποία θα είναι υψηλή τιμή, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο. Γιατί η τιμή είναι πολύ υψηλά. Ναι. Και υπάρχει ζήτηση. Να μείνω λίγο σε αυτό για να το καταλάβουμε. Συγγνώμη που σου διακόπτω τη ροή. Απλά εχθές έχω ένα φιλαράκι που είναι εκπρόσωπος ναυτιλιακής ξένης χώρας. Και μάλιστα εκατομμύρια μιλάμε τώρα. Ήρθε ένα αφεντικό να αγοράσει στη Βούλα 6 εκατομμύρια επένδυση. Και μου είπε ότι στο Ντουμπάι είναι πιο φθηνά και σε καλύτερη ποιότητα τα σπίτια από ό,τι στην Ελλάδα. Ή στην Αμερική αγοράζεις πιο φθηνά από την Ελλάδα. Πιστεύεις πως αυτή η υπερδιόγκωση θα επανέλθει σε ρεαλιστικές τιμές? Δηλαδή πλέον βρίσκεις στις αγγελίες τρόγλες να πουλούνται υπερτιμημένα. Γιατί υπάρχει αυτό? Η Golden Visa συνετέλεσε σε αυτό. Συνετέλεσε και η Golden Visa, αλλά συνετέλεσε και αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Δηλαδή ο πολύ μικρός αριθμός νέων κατασκευών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εφόσον οι κατασκευές, οι νέες κατοικίες που μπήκανε στην περίοδο της κρίσης, στην πραγματικότητα, αν έχω το νούμερο σωστά μπροστά μου, ήταν από το 2008 έως το 2022 γύρω στις 500.000, ενώ ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο την περίοδο 91-2000. Καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη διαφορά. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι μείναμε πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων κατοικιών. Κάτι που το χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Η Golden Visa προφανώς συνετέλεσε και στις τιμές για το ενίκιο συντελεί προφανώς και η βραχυχρόνια μίσθωση, να μην πούμε μόνο Airbnb, είναι και άλλες βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εδώ όμως χρησιμοποιούμε τα νούμερα από το Airbnb μόνο και μόνο για ένα λόγο, επειδή είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα. Οπότε παίρνουμε ως ελάχιστη βάση τη μεγαλύτερη πλατφόρμα, γιατί θα υπάρχουν και επικαλύψεις. Τι εννοώ, ότι κάποιος που το έχει στο Airbnb πιθανόν θα το έχει και στην Booking, πιθανόν το έχει και σε μια τρίτη ή και σε μια τέταρτη. Αν τα παίρναμε από όλες τις πλατφόρμες βραχυχρόνιες μίσθωσης, πιθανότατα το νούμερο θα έβγαινε πολλαπλασιασμένο σε σχέση με αυτό που είναι πραγματικό. Οπότε αυτό είναι πιθανότατα υποτιμημένο σε σχέση με την πραγματικότητα, αλλά είναι το ελάχιστο. Κάνουμε αυτή δηλαδή την καταχώρηση όσον αφορά τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, για να επανέλθουμε στο καθεστώς της Golden Visa, πέρα από το τεχνικό κομμάτι ότι πολλούνταν αυτά τα κίνητα, υπάρχει και ένα ηθικό κομμάτι, mm-hmm. ότι αν τα χρήματα προέρχονται από κάποιον από την Αφρική, για παράδειγμα, ας πούμε, από κάποιον που ασχολείται με δαυμαντορυχία, ή από κάποιον από την Κίνα, ή από κάποιον από τμήματα του Πακιστάν, κατά πόσο είναι ηθικό ανθρώπους που έχουν με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα καθεστώτα τα χρήματα, να τους δίνουμε ακριβώς επειδή έχουν τα χρήματα την ελευθερία κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Είναι ένα ηθικό κομμάτι, δεν το εξετάζουμε εδώ γιατί θέλαμε να εξετάσουμε τεχνικά το τι μπορεί να γίνει. Είναι όμως κάτι το οποίο αναμφισβήτητα στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει κάθε φορά να τίθεται και θα πρέπει και να απαντηθεί ότι για ποιο λόγο το κάνουμε ή αν θέλουμε να το κάνουμε ή αν αρκετά κάναμε τα στραβά μάτια σε αυτό για λόγους σκοπιμότητας. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο σημείο. Εσείς ουσιαστικά τα έχετε αναλύσει όλα αυτά. Θέλω να πω λίγο στους φίλους που μας ακούνε, επειδή έχω κάποια μηνύματα. Αν θέλετε να μπείτε στο thecatalyst.gr, υπάρχει η πρόταση και μπορείτε και όλο το κείμενο να το αποθηκεύσετε από ό,τι βλέπω και στο Google Drive, δηλαδή να το μελετήσετε σε δεύτερο χρόνο. Ωραία λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα. Πάμε λίγο να δούμε τι προτείνετε εσείς, ποιο είναι το think tank και τα αποτελέσματά του. Ωραία. Εμείς τι προτείνουμε? Αφού είπαμε ότι αυτές είναι οι βασικές αιτίες, σκεφτήκαμε πώς μπορεί κάποιος να ανασχέσει γρήγορα τα αίτια αυτά. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε μια επίλυση. Θα μπορούσε κάποιος να πάει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, να πει ότι θα πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού, έτσι ώστε ένα καινούριο σπίτι να μην κοστίζει γύρω στα 8, 7,5 με 9,5 περίπου, νομίζω είναι τώρα, τα επιτόκια δανεισμού, να μην κοστίζει πέρα στα επιτόκια δανεισμού. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα οι τράπεζες να μην μας χρεώνουν τη διατραπεζική στοβία. Οπότε να πούμε ότι σε μια πρόταση με μια πρόταση θα μπορέσουμε να πείσουμε τις τράπεζες να ρίξουν τα επιτόκια του, το θεωρώ λίγο
να το πω κομψά, δύσκολο. Μάλιστα. Ουτοπικό να πούμε. Ουτοπικό τέλος πάντων. Μάλιστα. Οπότε τι λέμε, τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα λέμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος είναι σε μικρότερα σπίτια και κυρίως στα αστικά κέντρα. Για να το πούμε με ακρίβεια, στα αστικά κέντρα μέσα στην περίοδο, στην Αθήνα για παράδειγμα, μέσα στην περίοδο 2004-2023, τα διάρρεια που λέμε, δηλαδή αυτά που έχουν οι νέοι άνθρωποι συνήθως ή οι άνθρωποι που φεύγουν για πρώτη φορά από το σπίτι τους ή οι φοιτητές, αυξήθηκαν κατά 80%. Κατά 80% αυξήθηκαν και στην Πάτρα. Κατά 68% αυξήθηκαν την περίοδο 2014, επαναλαμβάνω, 2023, κατά 68% στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς οι μισθοί δεν ακολούθησαν αυτή την πορεία. Για να το πούμε και διαφορετικά, οι μισθοί πέσανε κατά 20% μισθοσταθμικά στην ίδια στη χρονική περίοδο 2010-2020, ενώ τα ενίκια μικρών και μεγάλων κατοικιών σε όλη τη χώρα μεσοσταθμικά ανέβηκαν γύρω στο 11-12%. Ανέβηκαν ασύμμετρα τα μικρά σπίτια σε σχέση με τα μεγάλα. Γιατί ναι, τα μικρά είναι που δίνονται κυρίως στη βραχυχρόνια. Αλλά βλέπουμε πώς η βραχυχρόνια επιδρά πολύ σημαντικότερα στον τομέα της αύξησης των ενοικίων. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν και προτείνουμε 5 πυλώνες, 5 άξονες λύσης. Mm-hmm. Ο πρώτος είναι ότι για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά προτείνουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νέας Υόρκης, δηλαδή της Μητρόπολης του Καπιταλισμού. Το Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, αλλά μόνο για ιδιωτικά δωμάτια εντός κατοικημένου διαμερίσματος ή μιας οικίας. Αυτό έτσι ξεκίνησε το Airbnb και ξεκίνησε τότε με το λεγόμενο όρο couch surfing, δηλαδή. Μάλιστα. Ότι μοιραζόμαστε τον καναπέ, πηγαίνουμε από καναπέ σε καναπέ ή σε υπνοδωμάτιο σε υπνοδωμάτιο και μοιραζόμαστε και βλέπουμε νέες πόλεις. Αυτή ήταν η αρχική λογική του Airbnb. Mm-hmm. Αυτή ήταν μάλλον η αρχική λογική της βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτού του τύπου. Ναι. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί στην Ελλάδα θα θέλουν να μην χάσουμε ή θα θέλουν να προσελκύσουμε κι άλλους, παρότι σε μια έκθεση πρόσφατα βγήκε ο ντύμα στη ιδιαίτερα ελκυστική και τους digital nomads, δηλαδή ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν οπουδήποτε στον κόσμο γιατί δουλεύουν ως υπολογιστή τους, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι αποδεκτή και η βραχυχρόνια ενοικίαση, αλλά για τουλάχιστον 60 μέρες σε ένα πρόσωπο. Έτσι ώστε αυτός που είναι digital nomad να έρχεται εδώ, γιατί δεν θα μείνει πάνω λιγότερο από 2 μήνες σε ένα μέρος, αλλά βγαίνει από τη μίσθωση των 2 ημερών, των 3 ημερών. Αυτό το προτείνουμε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πραγματικότητα προτείνουμε δηλαδή να ξαναμπούν στην Αθήνα 12.000 κατοικίες κατευθείαν και στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 4.000 κατοικίες. Εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ θα είχε να πούμε ότι μόνο το 30% περίπου, 32% και στις δύο πόλεις είναι καταχωρήσεις ενός διαμερίσματος. Δηλαδή ένας έχει ένα διαμέρισμα το οποίο εκμεταλλεύεται και το βάζει στην βραχυχρόνια μίσθωση. Το 68% περίπου είναι καταχωρήσεις περισσότερων των 2 και 3 διαμερισμάτων, ενώ στην Αθήνα υπάρχει ένας που έχει πάνω από 100 διαμερίσματα και στη Θεσσαλονίκη ένας που έχει πάνω από 200, δηλαδή ένα μικρό ξενοδοχείο διασκορπισμένο μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Το δεύτερο που προτείνουμε είναι η κατάργηση της Golden Visa. Ή αν δεν θέλει κάποιος να την καταργήσει, γιατί δεν μπαίνουμε στη λογική το ότι είναι το δέον να πράξει κάποιος σε ηθικό επίπεδο, αλλά πρακτικά, η υποχρέωση διαμονής αυτού που την αγοράζει για 100 μέρες το χρόνο ή μακροχρόνια της ενοικίασης της κατοικίας. Ναι. Δηλαδή, εμέσως πριν θα πω τι λέμε. Λέμε, παιδιά, αυτός του παίρνει την Golden Visa γιατί θέλει να πάρει την Golden Visa και μόνο, γι' αυτό παίρνει το ακίνητο. Παίρνει το ακίνητο, μάλλον, γιατί θέλει να πάρει την Golden Visa. Δεν είναι ότι θέλει να έρθει να μείνει εδώ πέρα. Οπότε. Το ακίνητο, πολλοί το φτιάχνουν και μετά το εκμισθούν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάποιοι επενδύουν σε αυτά. Στην Golden Visa, όχι ιδιαίτερα. Δεν επενδύουν στην Golden Visa. Ένα άθροισμα ακινήτων που να είναι πάνω από 300.000, ναι, έχει συμβεί αυτό, αλλά πλέον δεν συμβαίνει, ειδικά μετά από πάνω... Δηλαδή απλά παίρνουν τα σπίτια και τα αφήνουν παρατημένα απλά για να πάρουν τη βίζα. Όταν είσαι πολυεκατομμυρίουχος, νομίζω είναι λίγα τα προβλήματα που έχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Ή να μπει στη μακροχρόνια, δηλαδή στην πράξη τι λέμε, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται στην πραγματικότητα να έρθει εδώ πέρα. Τουλάχιστον αφού κάνουμε τα στραβά μάτια για να το εκμεταλλευτούμε με τον τρόπο που το κάνουμε, δεν βάζουμε την ηθική συζήτηση μέσα, ας ξαναμπεί στη μακροχρόνια ενοικίαση, έτσι ώστε να ανέβει
ο κουβάς της προσφοράς, για να το πω έτσι. Mm-hmm. Το τρίτο είναι επειδή υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός από κενά διαμερίσματα, προτείνουμε μία μείωση του ένφια στις μακροχρόνιες ή μακροχρόνια νοικιαζόμενες κατοικίες κατά 15%, γιατί κάποιος που έχει μία κατοικία και την νοικιάζει μακροχρόνια πληρώνει τον ένφια και πληρώνει ταυτόχρονα και το φόρο για την ενοικίαση, για να είμαστε και απολύτως δίκαιοι απέναντι στους ιδιοκτήτες και ειλικρινείς. Και ταυτόχρονα προτείνουμε και μία αύξηση του ένφια κατά περίπου τον ίδιο αριθμό, κατά το ίδιο ποσοστό περίπου, στα κενά διαμερίσματα, αλλά στα κενά διαμερίσματα, στον ίδιο αφημί, την ίδια γεωγραφική περιοχή, μη παραθεριστικού χαρακτήρα. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό και το περιγράφουμε έτσι. Ότι δεν λέμε να έχει κάποιος ένα σπίτι στην Αθήνα και ένα σπίτι το πατρικό του και να τον υποχρεώσουμε σε αυξημένο ένφια επειδή κρατάει το πατρικό του κλειστό και δεν τον νοικιάζει μακροχρόνια. Λέμε ότι θα πρέπει να έχει δύο διαμερίσματα στην ίδια γεωγραφική περιοχή, δηλαδή δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και να κρατάει το ένα κλειστό. Για να αποφύγουμε δηλαδή ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μια παραθεριστική κατοικία προσωπική ή έχει το δικό του πατρικό ακίνητο δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί περισσότερο. Ναι. Το τέταρτο κομμάτι, και νομίζω αυτό έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την ελληνική επαρχία, είναι ότι προτείνουμε μια καθιέρωση αξιολογούμενης τηλεργασίας στο δημόσιο. Ταυτόχρονα με αυτή προτείνουμε να υπάρχει και 5% αύξηση όποιον συμμετέχει, προφανώς με θελοντικό χαρακτήρα, και με παράλληλη όμως με υποχρέωσή του για μετακίνηση εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης για μία πενταετία. Τι σημαίνει αυτό? Με ταυτόχρονη υποχρέωσή του εκτός από τη μετακίνηση, αν έχουν ακίνητο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να το δώσουν στη μακροχρόνια μίσθωση, και ταυτόχρονα αν έχουν δικό τους ακίνητο στην περιφέρεια όπου θα μετακινηθούν, να μπουν με προνομιακό τρόπο να ενταχθούν σε προγράμματα ανακαίνησης ή εξοικονόμησης. Γιατί έχει ενδιαφέρον για την περιφέρεια? Γιατί επιδιώκουμε ένας αριθμός σημαντικός όσο γίνεται ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο να πάρουν την αύξηση, να πάνε στην περιφέρεια στην οποία προέρχονται, στην οποία θέλουν πολύ να επιστρέψουν και να φτιάξουν τις κατοικίες και να μείνουν εκεί. Από τη μία με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τη ζήτηση στα αστικά κέντρα, από την άλλη αυξάνουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Και το τρίτο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δημιουργούμε με πολύ μικρό κόστος αυτό που λέγεται μια κενσιανή πολιτική αύξηση της ζήτησης στην περιφέρεια. Το 50% της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο στην Αθήνα. Αυτό στην πράξη δεν είναι βιώσιμο. Θα πρέπει να αλλάξει. Ένας τρόπος για να αλλάξει και χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος είναι να αυξήσουμε τη ζήτηση, και η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ένας αριθμός μισθών, να το πω έτσι, θα μετακινηθούν στην επαρχία και θα δημιουργήσουν ζήτηση εκεί. Αν αυξηθεί η ζήτηση στην επαρχία, συνακόλουθα θα αυξηθεί και η ζήτηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και δεν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα μόνο περιφερειακά, δηλαδή να φτιάξει κάποιος μια καφετέρια ακόμα, αλλά για ένα βρεφονηπιακό σταθμό, για ένα μικρό ιατρείο, για μια άλλη παραγωγική εργασία. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σε κάποιο βαθμό να αναζωογονηθεί και η ελληνική επαρχία. Και το πέμπτο κομμάτι είναι ότι ξαναφέρνουμε την παλιά αντιπαροχή με ένα διαφορετικό τρόπο. Ζητάμε να αξιοποιηθούν οικόπεδα και εκτάσεις που έχει το δημόσιο εντός σχεδίου πόλης ή να μπουν κατ' εξαίρεση με κάποιο προεδρικό διάταγμα εντός σχεδίου πόλης, να παραχωρηθούν από το δημόσιο σε εταιρείες, σε εργολάβους, σε πρόσωπα που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο, να δοθεί ακόμα και τελεστών, δηλαδή καθύψος και όχι σε κάλυψη, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά, και αυτή η περιουσία που την έχει το δημόσιο και κάθεται εκεί, ένα κομμάτι να το επιστραφεί, ένα συγκεκριμένο ποσοστό να το επιστρέφεται κάθε φορά ως διαμερίσματα, τα οποία είτε θα ενοικιάζει με χαμηλό ενίκιο το ίδιο, είτε θα τα βάλει σε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Στην πραγματικότητα είναι μια λύση η οποία καλύπτει βραχυχρόνια, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι κομμάτια της τουλάχιστον θα εισακουστούν. Εκεί ήθελα λίγο να σε πάω. Αυτή η πρωτοβουλία έχει κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, δηλαδή στο ανάλογο Υπουργείο? Έχουμε αρχίσει, έχουμε ζητήσει ραντεβού με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ζητήσουμε ραντεβού και με αρμόδιους υπουργούς στην κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Είμαστε σίγουροι όμως ότι με το να πεις κάτι απλά
μια ιδέα θεωρητικά μπορεί να κερδίσει τον χρόνο. Αν όμως την πεις και μείνει μια ιδέα που απλώς την είπε στον αρμόδιο υπουργό, πολύ σπάνια προχωράει. Οπότε η τακτική μας, για να το πω έτσι, είναι να τη δημοσιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, έτσι ώστε πηγαίνοντας μετά τη λύση αυτή, να υπάρχει και μια κοινωνική πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Αν το πούμε διαφορετικά, σε έναν ιδανικό κόσμο όπου η δημοκρατία μας θα λειτουργούσε απόλυτα, το πρώτο που θα κάναμε, επειδή η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία θα ήταν διαφορετικές, μάλλον όχι ήταν διαφορετικές, δεν θα ελέγχονταν όπως γίνεται στην ελληνική δημοκρατία από το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, θα ήταν λόμπινγκ σε βουλευτές, καλό λόμπινγκ σε βουλευτές, εξηγώντας τους το τι είναι αυτό, γιατί πρέπει να γίνει, και θα προσπαθούσαμε να τους πείσουμε να καταθέσουν ένα σχέδιο νόμου, έτσι ώστε η νομοθετική εξουσία να πάρει την πρωτοβουλία και η εκτελεστική εξουσία να αναγκαστεί να υπακούσει. Μάλιστα. Το ελληνικό πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα όμως, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι ότι ένας άνθρωπος, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας, πιο πριν ο κύριος Σαμαράς, ελέγχει άμεσα την εκτελεστική ελέγχοντας την κυβέρνηση και έμεσα την νομοθετική ελέγχοντας μέσω της κομματικής πειθαρχίας την κοινοβουλευτική του ομάδα, όσους τέλος πάντων στηρίζουν την κυβέρνηση κάθε φορά. Αναγκαστικά λοιπόν αυτό που θα κάναμε σε μια ιδανική λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσπαθούμε να δημοσιοποιήσουμε όσο γίνεται την πρόταση αυτή, να υπάρξει μια κοινωνική πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Και να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω γιατί να μην την πάρει από ένα σημείο και μετά, γιατί θα είναι προς όφελός της. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα από τα πράγματα που όχι απλά ροκανίζει, αλλά τσεκουρώνει το εισόδημα των πολιτών, είναι τα ενίκια. Σωστά. Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που έχουν να κερδίσουν και εκείνους που έχει να κερδίσει, για να το πούμε ομά πολιτικά, από μια τέτοια πρωτοβουλία σε σχέση με εκείνους που έχουν να χάσουν. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Θέλω λίγο, θα ήθελα κάποια στιγμή να αναπτύξουμε και το κομμάτι των Airbnb. Πιστεύεις ότι η πρωτοβουλία, η νομοθετική της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό είναι στο σωστό δρόμο? Δηλαδή, για παράδειγμα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν ξέρω αν είμαι σωστά πληροφορημένος, ότι θα υπάρχει ένας κόφτης σε όσους, στα ακίνητα που μπορεί να έχει κάποιος, μπορεί να ρυθμιστεί και η αγορά του Airbnb, πιστεύεις? Αρχίζει στην πραγματικότητα η κυβέρνηση να λέει, παιδιά, κάπου όπα, με τη λογική ότι αν έχετε πάνω από 2-3, δεν είναι ότι απλώς το νοικιάζει ένα για έξτρα εισόδημα. Είναι μια σχεδόν πλήρης επαγγελματική δραστηριότητα. Οπότε θα φορολογηθείς. Οπότε θα φορολογηθείς και διαφορετικά. Με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα, ξαναφέρει σε ένα σημείο πιο μεγάλης ισορροπίας τη βραχυπρόνοια μίσθωση σε σχέση και με την ξενοδοχειακή ακόμα υπηρεσία. Καθώς τα Airbnb έχουν πολύ μικρότερα κόστη, έχουν πολύ μικρότερα κόστη στους ανθρώπους που πρέπει να εργάζονται, έχουν πολύ διαφορετικούς κανόνες ασφαλείας, δηλαδή είναι ένα διαμέρισμα μέσα σε μια πολυκατοικία, δεν δημιουργούνται ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά την ασφάλεια, παρότι επιβαρύνονται οι γύρω ενοικιαστές. Αλλά το πρώτο που γίνεται, ενδεχομένως κάποιος αριθμός να βγει λόγω της κυβερνητικής πρωτοβουλίας από τη βραχυχρόνια, αλλά σίγουρα όχι ικανός και σίγουρα όχι αυτός που θα έπρεπε για να μπορέσουν να πέσουν τα ενίκια. Είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση, είναι όμως ένα σχετικά δειλό βήμα και μάλλον έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τη διαφάνεια και με τη φορολογία. Ναι. Προς τα εκεί, αν το κρίνουμε με βάση αυτό, αν η στόχευση είναι αυτή, ναι, είναι σημαντικό το βήμα. Αν το κρίνουμε για τη μείωση των ενοικίων, είναι καλό, είναι ανεπαρκές. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Θέλω λίγο, ο Πρωθυπουργός είπε από τον Ταβός, νομίζω, παλεύουμε με τον πληθωρισμό ο οποίος ανεβαίνει. Κάνουμε λόγο για τον πληθωρισμό της απληστείας. Βλέπουμε και στην Ελλάδα πράγματα, δηλαδή ξαφνικά η Ελλάδα γίνεται μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή που πηγαίναμε στο Παρίσι και παίρναμε τα πάντα πανάκριβα και λέγαμε πω. Θέλω λίγο με τη δική σου εμπειρία να μου πεις αν όντως δικαιολογούνται αυτές οι ανατιμήσεις ή αν πιστεύεις πως πλέον και στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στην αμερικανική βλέπω δηλαδή στο TikTok ανθρώπους να καταγγέλουν και την ακρίβεια και εκεί αλλά και έχουν και άλλους μισθούς. Πιστεύεις ότι όντως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα? Δηλαδή, όταν το βρεφικό γάλα το αγοράζει στην Ελλάδα 300% παραπάνω από ό,τι από το εξωτερικό,
το να το μειώσεις 20% είναι λύση. Πες μου λίγο το σκεπτικό σου. Τώρα θα πρέπει να παραπέμψουμε, αν μας άκουγε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα έπρεπε να πούμε ότι μας ακούει με ένα χρόνο καθυστέρηση. Mm. Περίπου τέτοια εποχή πέρυσι μιλάγαμε ξανά μαζί, ναι, και ήταν από τις πρώτες φορές που είχαμε αναφερθεί σε αυτό που λέγεται πληθωρισμός της απληστίας, greedflation. Yeah. Ήταν ένας όρος που είχαν λανσάρει τότε την περίοδο εκείνη οι New York Times, από τους οποίους προέρχεται γενικά η ορολογία αυτή και η λογική. Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η ελληνική αγορά και το έχουν ομολογήσει αμέσως την σαφώς και ο Πρωθυπουργός και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι δεν λειτουργεί ακριβώς σαν αγορά. Mm. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ μεσάζοντες, οπότε αυξάνεται με τέτοιου τύπου πώληση και ξαναπώληση και ξαναπώληση μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν συνεχή ολιγοπόλια και συνεχή κλειστά δωμάτια για να πω της αγοράς. Mm-hmm. Αυτό δεν έχουν επιχειρήσει να το σπάσουν. Η ομολογία για το ότι αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις με τον εξής τρόπο. Όταν υπάρχει από την κάθε αντιπολίτευση, από την τωρινή έχει υπάρξει, από την τωρινή κυβέρνηση έχει υπάρξει όταν ήταν αντιπολίτευση η ίδια, η πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ, η απάντηση είναι ότι δεν θα μειωθεί η τιμή στον καταναλωτή. Όταν λες λοιπόν ότι μειώνω τη φορολογία, αλλά δεν θα φτάσει στον καταναλωτή αυτή η μείωση, είναι στην πράξη αποδοχή του ότι η αγορά δεν λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε. Γιατί αν λειτουργούσε, θα μείωναν κατευθείαν τις τιμές των προϊόντων όπως θα μειωνόταν η φορολογία, για να φτάσει στον καταναλωτή αυτή τη τιμή, να είναι πιο ανταγωνιστική ή για να πάρουν από μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε όμως ότι λειτουργούν καρτέλ σε αυτή την περίπτωση, γιατί παρατηρούμε στη βενζίνη, παρατηρούμε τώρα τελευταία έναν εναρμονισμό όλων των μεγάλων πρατήριων καυσίμων στην ίδια τιμή. Δηλαδή πας σε 6 πρατήρια και είναι ίδια. Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει. Mm. Συμβαίνει ότι Αν δεν λειτουργεί ένα καρτέλ με τη λογική του ότι βρισκόμαστε κάπου και τα συμφωνούμε, μπορεί να λειτουργήσει και σιωπηλά. Συμφωνώ. Βλέπει κάποιος τη βενζίνη που ανέφερες εσύ. Mm-hmm. Βλέπει κάποιος την κινητή τηλεφωνία, για παράδειγμα, που είναι πολύ υψηλές ακόμα οι τιμές και σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή, με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χαμηλές ακόμα οι ταχύτητες που προσφέρονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται. Σωστά. Οπότε είναι ωραίο να καταπολεμούμε ή να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό με αυτόν τον τρόπο. Όμως για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να βάλουμε την αγορά να δουλέψει. Δηλαδή χρειαζόμαστε θεσμούς που θα κάνουν την αγορά να λειτουργεί ανταγωνιστικά μεταξύ της. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, με τον τρόπο τουλάχιστον που θα έπρεπε. Ωραία. Αν τώρα κάποιος... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Με ρωτάει εδώ ένας ακροατής από το Live24, η κυβέρνηση είναι επιλογή της να κάνει τα στραβά μάτια? Εδώ πέρα είναι που μιλάμε για τα συμφέροντα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, πράγμα, αλλά θέλει να μου πει ο Κροατής αν η κυβέρνηση θα έχει κάνει πλακάκια π.χ. με τα μεγαλοσυμφέροντα για να μην χαλάσει των μεγαλοαφεντικών, το λέω πάρα πολύ απλά, την διάθεση. Είναι τα μέτρα που ας πει... Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά μικρά συμφέροντα που μπορούν πάρα πολλές φορές να βάζουν stop σε νομοθετικές ρυθμίσεις ή σε προσπάθειες. Είναι δηλαδή πάρα πολλά, υπάρχουν μια σειρά μελετών που έχουν δείξει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες πίεσης οι οποίες έχουν επαφές και μπορούν, επειδή ελέγχουν κομμάτι του εκλογικού σώματος, κομμάτι του δημοσίου διαλόγου, να βάζουν ένα στόπ σε ρυθμίσεις οι οποίες θα τους ανάγκαζαν να είναι σε μια αγορά με μεγαλύτερο ανταγωνισμό ή μια αγορά που να λειτουργεί θεσμικά καλύτερα. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο μεγάλο κυβερνητικό σχέδιο που λέει θα ευνοήσω τον Α ή τους Α επειδή αυτοί είναι φίλοι μου. Είναι το άθροισμα, η συνισταμένη κοινωνικών δυνάμεων οι οποίες έχουν μια δυνατότητα πρόσβασης. Για παράδειγμα, σε έναν τοπικό βουλευτή μπορεί να έχει πολύ καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης και θα το πω για ένα προϊόν που ανέφερες, ο Σύλλογος των Φαρμακοποιών, και το κρατούσε το προϊόν αυτό κλειστό για πάρα πολύ καιρό μέχρι να μπει και στα σούπερ μάρκετ. Μειώθηκε το βρεφικό γάλα σχετικά στα σούπερ μάρκετ, αλλά από τη στιγμή που θέλει κάποιο ακόμα προσοχή ή θέλει να γραφτεί από κάποιο παιδίατρο ή κάποιος παιδίατρος να συστήσει κάποιο, παρότι θεωρητικά άνοιξε η αγορά,
παραμένει σχετικά κλειστή. Βέβαια, μου γράφουν τώρα εδώ, υπάρχουν και πάρα πολλοί που το παραγγέλνουν πολύ πιο φθηνά στο Amazon. Υπάρχει και αυτό. Είναι και... Αυτό είναι η παράκαμψη μιας αγοράς που δεν λειτουργεί με ακριβώς τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούσε. Ναι. Στο Amazon πάντως δεν θα είναι φθηνότερο, γιατί είναι τα logistics στο Amazon, είναι 10 λόγοι που θα είναι φθηνότερο. Το ναι. ζήτημα είναι ο τρόπος που θα είναι φθηνότερο και το ποσό που θα είναι φθηνότερο. Μάλιστα. Αν το ποσό που είναι φθηνότερο, το ποσοστό που είναι φθηνότερο ήταν αρκετά χαμηλό, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπαινε στη διαδικασία να το παραγγείλει από το Amazon, να περιμένει, να δει πότε θα έρθει, ενώ θα μπορούσε να το έχει την ώρα που το θέλει δίπλα του. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Φίλε Παναγιώτη, θα κάνουμε κι άλλο κύκλο συζήτηση. Πολλά ζητήματα δεν θίξαμε, αλλά έχουμε φτάσει στο φινάλε της εκπομπής μας. Είναι δύσκολες οι εποχές, νομίζω. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή ότι... Να το πω ότι θα πάρουμε ανάσα. Δεν ξέρω. Ζούμε δύσκολες εποχές. Είναι εποχή πολύ υψηλή ρευστότητα, με οικονομικό χαρακτήρα ρευστότητα, με γεωπολιτικό χαρακτήρα ρευστότητα. Είναι μια περίοδος αμφισβήτησης του ευρύτερου status quo που είχε διαμορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η αμφισβήτηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν έχει φέρει μια νέα ισορροπία. Η νέα ισορροπία δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι. Είμαστε κατά τη διάρκεια, κατά την πορεία των γεγονότων. Αυτά οφείλουμε να βλέπουμε, οφείλουμε να τα αναλύουμε και οφείλουμε να κάνουμε και κάποιες προτάσεις τουλάχιστον για το πού μπορούμε να πάμε και το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τις ζωές όλων μας. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Τα λέμε σε δεύτερο κύκλο. Χρόνια πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσένα και στους ακροατές. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Λοιπόν,